Πράγματα και θαύματα άφησε μέσω πλήν σαφώ να αποκαλυφθούν μιλώντα στην αντένα και στην εκπομπή στούντιο με θέα, ο γνωστό ιδιοκτήτη τη εταιρεία Σούκο Ρόμποτ, κύριο Κωνσταντίνο Σούκο, και τζάπα χάρηκαν οι Τούρκοι διότι η εταιρεία ζει και βασιλεύει. Ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία παρουσίασε το θέμα με το πρόπλεσμα αεροσκάφου που έκανε την εμφάνισή του στου δρόμου τη Αθήνα λέγοντας ότι πρόκειται για εκπαίδευση των ΕΚΑΜ, στη συνέχεια μπήκε στο ψητό για τα υπόλοιπα συστήματα. Ο ίδιος ανέφερε ότι αν και μας βομβαρδίζουν κάποιοι, εμείς επιβιώνουμε και συνεχίζουμε το έργο μας για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την ελληνική αστυνομία. Ο ίδιος τόνισε ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα κατασκευής του μηνόταυρου και άλλων συστημάτων για τα οποία έχει γραπτεί παραγγελία 140 συστημάτων με απέτηση την μεταφορά τεχνολογίας, κάτι που ο ίδιος δεν θέλει βέβαια. Ποιοι όμω είναι αυτοί που βάζουν τρικλοποδιέ σε μια ελληνική εταιρεία με τεχνολογία εχμής και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε ως κράτος. Ο ανταγωνισμός σε αυτού του είδους τα οπλικά συστήματα, παρεμβολής drone, συστήματα laser και πολλά, εμπίπτουν στο πλαίσιο όχι μόνο του εταιρικού ανταγωνισμού, αλλά και στον τομέα της βιομηχανικής κατασκοπίας. Πρόκειται για έναν αδυσόπιτο πόλεμο, στον οποίο ξένες εταιρείε και κυβερνήσεις κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν με κάθε τρόπο. Χωρίς να πούμε πολλά και επικαλούμενοι δηλώσεις του κυρίου Σούκου αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθώς και το ΓΕΘΑ είναι κοντά, πολύ κοντά στην εταιρεία και όλα θα μπουν σε σειρά σε μέλλοντα χρόνο. Πάντα κάποιο αόρατο χέρι υπάρχει από πίσω και όταν μια ελληνική, το τονίζουμε αυτό, εταιρεία ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε κρίσιμους τομείς πάει να βγει στην επιφάνεια, τότε δουλεύει το παρασκήνιο και άγνωστες δυνάμεις επιδιώκουν να κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα στην οποία αναπτύσσονται εταιρείε αυτού του επίπεδου για πολλού και διαφόρου λόγου. Ελπίζουμε όμω να γίνει κάποτε ώστε να γίνουμε αυτάρκη ω έθνο από κρίσιμη τεχνολογία αιχμή για πολλέ απόστολε τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και του πολιτικού τομέα. Ελπίζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση η πολύχρονη έρευνα, το προσωπικό και τα επιτεύγματα να βρουν ανταπόκριση από τον ελληνικό στρατό και να τον ενισχύσουν πολύ σύντομα για το καλό του έθνους μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.